Ένα πενθήμερο γεμάτο δράσεις και έντονη πολιτιστική, κοινωνική και θρησκευτική δραστηριότητα πρόκειται να λάβει χώρα στην Κάτω Αχαΐα από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Ονειρευόμαστε ένα θεσμό που θα προωθεί, θα αποτυπώνει, θα προωθεί τα προϊόντα, τον πολιτισμό, την ιστορία μας. Γι' αυτό έχουμε σχεδιάσει από φέτος να πάμε και σε άλλες κατευθύνσεις και κυρίως να αναδείξουμε τις παραγωγικές μας δυνατότητες συνάμα με τον πολιτισμό, τη διασκέδαση, στοχεύοντας στο να αναδείξουμε την Κάτω Αχαΐα ως κέντρο του Δήμου μας και το Δήμο μας ως κέντρο της Δυτικής Ελλάδας. Γνωρίζετε όλοι και το έχουμε ξαναεπαναλάβει πολλές φορές ότι ο τόπος μας θα λέγω ότι είναι ένας πρικισμένος τόπος. Ένας τόπος με εξαιρετικές ομορφιές, με μια πολύ μεγάλη ιστορία, με έναν πολιτισμό αιώνων και βέβαια μια παραγωγή που αγκαλιάζει όλους τους τομείς, πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Εκθέσεις αγροτικών προϊόντων και καλλιτεχνών, χορευτικά σχήματα, συναυλίες, ενημερωτικές ημερίδες και τιμητική εκδήλωση για τους επιτυχόντες του Δήμου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι όσα θα παρακολουθήσει κανείς τις ημέρες αυτές στη Δυτική Αχαΐα. Η δική μου άποψη όλο αυτό είναι ότι αυτό το πενθήμερο δράσεων και εκδηλώσεων είναι κάτι που τιμά το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, τιμά την περιοχή μας, τιμά την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Γιατί ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας αναπόσπαστα είναι ένα κομμάτι του Μητροπολιτικού Δήμου που λέγεται Πάτρα και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Οι εκδηλώσεις μας συμπέπτουν και με την πανήγυρη που έχει η πόλη μας στην Εκκλησία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ξεκινάμε το Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, όπου είναι τα εγκαίνια της έκθεσης αγροτικών τυποποιημένων προϊόντων, τα οποία θα γίνουν στην Πλατεία Δημοκρατίας και η έκθεση θα διεξαχθεί εντός της πόλης στην οδό 25 Μαρτίου. Και παράλληλα θα υπάρξει και έκθεση καλλιτεχνών που θα είναι επί της οδού Αγίου Ιωάννου πάλι στο κέντρο της πόλης. Κλείνοντας αυτή η εκδήλωση, θα έχει μουσικά σχήματα και χορευτικά με σκοπό να οι συνδημότες μας να διασκεδάσουν. Το πενθήμερο δραστηριοτήτων θα κορυφωθεί με πανηγυρική θεία λειτουργία για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ενώ θα ακολουθήσει η εκδήλωση για τους συνδημότες αγωνιστές της Κύπρου.